Το απικιακό κατάλοιπο των Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, επαναφέρει ο Γιώργος Ζηλίκας, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, θέτει θέμα διαβημάτων με στόχο την αλλαγή της Βρετανικής πολιτικής. Το ρεπορτάζ έχει Άντρη Δανίλα. Συντηρητή και χαρακτήρισε τη στρατηγική της ελληνοκυπριακής πλευράς στο θέμα των Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο ο Γιώργος Λιλίκας. Είναι νόμιμη ή παράνομη η παρουσία των Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο? Είναι κυρίαρχες ή όχι οι Βρετανικές βάσεις? Μπορεί μόνο με Ρώση Κυπριακή Δημοκρατία να καταγγείλει το καθεστώς των βάσεων και να απαιτήσει το κλείσιμο τους? Σε εκδήλωση του πολιτικού του γραφείου χθες βράδυ με θέμα οι αγγλικές στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο και το διεθνές δίκαιο, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι υφίσταται ανοιχτό μέτωπο και επιβάλλονται μέτρα. Θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό αν στέλναμε το μήνυμα στο Λονδίνο ότι τα στρατηγικά τους συμφέροντα στην Κύπρο δεν θα πληγούν μόνο στην περίπτωση που συμβάλλουν έμπρακτα ήδη στον τερματισμό της κατοχής. Νομικά ανοιχτό χαρακτήριζε στην ομιλία του το θέμα των Βρετανικών βάσεων ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αντώνης Μπρεδήμας. Αποδοχή το 1960 από την Κύπρο της Βρετανικής κυριαρχίας επί των βάσεων δεν αναιρεί το δικαίωμά της να ξαναθέσει εν καιρό το θέμα της εδαφικής της ακεραιότητας στη βάση του Γιους Χόκινς. Ο Γιώργος Νιλίκας τόνισε την ανάγκη διαμόρφωσης μιας αποτελεσματικής εθνικής στρατηγικής. Βασική προϋπόθεση είναι η μελέτη της στρατηγικής του αντιπάλου και κυρίως των συμφερόντων που αυτή η στρατηγική θέλει να εξυπηρετήσει.